Επιστροφή από τις διαφημίσεις. Πάμε να ανοίξουμε το πολιτικό κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Και ήθελα να ρωτήσω μεταξύ σοβαρού και αστείου, ποιο μείγμα είναι πιο εκρηκτικό όπως έχει διαμορφωθεί αυτό των εκλογών στην Αμερική, όπου από κάποιους χαρακτηρίστηκε ως σχεδόν εμφυοπολεμικό, ή αυτό που θα δούμε σε λίγη ώρα από τώρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτηση στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικός επιστήμον, που είναι και ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Κύριε Παπαδί, καλησπέρα. Κύριε Καρυπίδη. Στην παρέα μας, Θοδωρής Καρυπίδης και ο Παπαδής. Ναι. Σωστή η αναζήτηση και ενδιαφέρουσα η αναζήτηση αυτή του παραλληλισμού. Υπήρξε πράγματι ένα κλίμα ιονή εμφυλίου στην Αμερική. Το οποίο, αυτό κύριε Κουσούλη, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η εκλογή Τραμπ, η λήξη της εκλογικής προεκλογικής περίοδου σημαίνει και την λήξη των εντάσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποφευχθεί αυτή η εμφυπολεμική τάση. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Έχει όμως εκτονωθεί. Έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ελέγχου αυτής της τάσης. Και επειδή στην πραγματικότητα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής περίοδου, όταν δηλαδή διαμορφώνεται μια καθαρή μετεκλογική συνθήκη και ιδιαίτερα όταν η λαϊκή ψήφος έχει κατά κάποιο τρόπο αρχικά διευκρινίσει τη συνθήκη, τα πράγματα γίνονται πιο ήρεμα και πιο εύκολα. Υπάρχει μια ένταση στον προεκλογικό λόγο και μια υπιότητα στην εφαρμογή των αποφάσεων. Όταν κάποιος πια κερδίσει, η ένταση των υποσχέσεων δεν μπορεί να είναι ίση με την ένταση των αποφάσεων. Γιατί η πραγματική ζωή είναι πολύ πιο δύσκολη σε σύγκριση με την ευκολία των υποσχέσεων. Τώρα, ποια πολιτικά στοιχεία. Θα πάμε και στις χώρες μας, αν θέλετε να πάτε εκεί. Ήθελα να ρωτήσω ποια πολιτικά στοιχεία αλλιεύεται από το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αμερική. Το κύριο πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι οι δημοκρατικοί φαίνεται να έχουν χάσει πάρα πολλά, σχεδόν θα μπορούσα να πω με μια υπερβολή, τα πάντα στην Αμερική. Και υπάρχουν μερικά απλά ζητήματα τα οποία μιλάνε για τα μεγάλα ζητήματα, μιλάνε για τα σύνθετα ζητήματα. Παράδειγμα το γεγονός ότι αυτό το κόμμα, το ιστορικό, με μεγάλες δυνατότητες και μεγάλες προσωπικότητες, δεν μπόρεσε έγκαιρα να επιλέξει έναν ικανοποιητικό υποψήφιο για να αναμετρηθεί εκλογικά και προεκλογικά με έναν επιθετικό και βίαιο παίχτη όπως είναι ο κύριος Τραμπ. Το γεγονός ότι υποχρεωτικά, αναγκαστικά σχεδόν είναι υποψήφια η κυρία Κάμαλα Χάρις τελευταία στιγμή, χωρίς πολιτικές διαδικασίες, προφανώς από ένα τμήμα ισχυρής επιρροής του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι μια αρνητική συνθήκη για το Δημοκρατικό Κόμμα. Και το γεγονός ότι οδηγείται να αποφασίσει και να επιλέξει έναν μία υποψήφια εν προκειμένου που δεν μπορούσε, δεν είχε τα χαρακτηριστικά να συγκρουστεί πολιτικά. Η πολιτική, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Αμερική και μάλιστα με συνθήκες ακραίας, υψηλής και εμφυλιοπολεμικής έντασης όπως αυτή που διαμόρφωσε ο κύριος Τραμπ, απαιτούσε απέναντι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος αυτής της σύγκρουσης, να το υποστηρίξει ως πολιτικό σχέδιο το σχέδιό της και να δώσει αποτελεσματικά μια εκλογική μάχη. Η κυρία Κάμαλα Χάρις δεν ήταν κατάλληλη για το ρόλο αυτό. Και με την έννοια αυτή τίθηκε κατά κράτος και μαζί της ιτάται μια αντίληψη, ένα πολιτικό σχέδιο, μια πολιτική πρακτική, μια πολιτική πραγματικότητα και φέρνει απολύτως κυρίαρχο και απελευθερωμένο στην εξουσία τον κύριο Τραμπ. Θοδωρή. Νομίζω ότι έχουν την αξία τους τα πρόσωπα και η προετοιμασία πώς γίνεται. Η εκτίμηση υπήρχε εδώ και ένα χρόνο ότι ο κύριος Τραμπ θα επανέλθει και θα κερδίσει τις εκλογές. Αυτό το βλέπαμε και το συζητούσαμε και κατά περίοδους. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ιτήθηκε η πολιτική του κύριου Μπάιντεν και γενικότερα των δημοκρατικών. Δηλαδή είχαμε μια πολιτική υποκρισίας. Είμαστε με τους μετανάστες, αλλά το φράχτη τον σηκώνουμε ακόμη πιο ψηλά με το Μεξικό. Είμαστε με τις γυναίκες, με τις αυλώσεις, αλλά κλινικές δεν ανοίγουμε και δεν βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε με τους αδυνάτους, αλλά δεν παίρνουμε και κάνουμε κοινωνικές πολιτικές. Ήξεις τις αφήξεις σε πολλά ζητήματα. Πέρισε η υποκρισία και ο κύριος Τραμπ πάτησε πάνω σε αυτό. Λέει εγώ, και αυτό έδειξαν και τα αποτελέσματα. Προσέξτε. Λέει εγώ, είμαι κατά των μεταναστών και ψηφίστηκε από τις μειονότητες. Έλεγε ο Μπάιντεν, εμείς θέλουμε τους μετανάστες, αλλά δεν φρόντισε ποτέ για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πω δηλαδή ότι
Μάλλον οι Αμερικάνοι επέλεξαν το χειρότερο, χειρότερο καλό ή το χειρότερο κακό, όπως θέλετε το πέστε το, αλλά τουλάχιστον αυτός που του λέει το πιστεύει κιόλας. Ενώ οι δημοκράτες λέγαν άλλα, αλλά πράξανε. Και χάσανε εκεί που ήταν η δύναμή τους. Και στις γυναίκες χάσανε, και σε μειονότητες χάσανε, και στους Αφροαμερικανούς χάσανε, παντού χάσανε. Και τα χάσανε κιόλα, όπως εύστοχα ελέγχθη. Χάσανε και τη γεωργία, όλα τα χάσανε, τα πάντα χάσανε. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνει η Αμερική, ειδικά σε εμάς στην Ευρώπη. Έτσι, την δημοκρατική Ευρώπη των αρχών, των αξιών, και βλέπουμε πώς και εδώ αρχίζει και ανεβαίνει η ακροδεξιά. Γιατί όλες οι πρωτοβουλίες που παίρνονται από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, που λέμε, του συνταγματικού τόξου, όπως θέλετε, το πέστε το, λένε, αλλά δεν πράττουν. Μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα καταπατούν. Έχουμε ανθρωποκτονίες, γενοκτονίες γίνονται στη Γάζα, σε ευαίσθητες περιοχές, λένε, αλλά δεν φροντίζουν. Στην Ουκρανία, με τον πόλεμο με τη Ρουσία, βλέπετε τη στάση, κατώτερη των περιστάσεων η Ευρώπη. Δηλαδή, ο κόσμος έχει τις αρχές του, έχει τις αξίες του, έχει τις ευαισθησίες του, πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όταν εκλέγει τις ηγεσίες τους που τα έχουν ως σημαία κορονίδα, βλέπουν ότι υπολείπονται όλων αυτών. Δεν μένει αμέτωχος. Τιμωρεί. Είχαμε και τιμωρητική ψήφο στην Αμερική. Κύριε Κοσούλη. Τώρα, επειδή το λέτε αυτό, σωστά τα θέτε, κύριε Καρυπίδη, στην πραγματικότητα, αν θα μπορούσα να εκεφαλαιώσω, η ψήφος προς τον κύριο Τραμπ είναι μια ψήφος εναντίωσης στο κατεστημένο της Αμερικής. Και με την έννοια αυτή, οι άνθρωποι υποτιμούν επιμέρους ζητήματα με τα οποία θα μπορούσαν να διαφωνούν. Δηλαδή, ακόμη και με τον βίαιο λόγο του κυρίου Τραμπ, δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν. Αλλά η ευρύτατη νίκη του σημαίνει ότι υπάρχουν υπέρτερα ζητήματα τα οποία αποδέχονται και τους οδηγούν σε έναν υποβιβασμό κάποιων κριτηρίων ή στάσεων ή του τρόπου με τον οποίο μιλάει και στέκεται ο κύριος, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτό που αντιπροσωπεύουν οι δημοκρατικοί έχει υποστεί μια κατακράτος ήττα. Δηλαδή είναι ένα κατεστημένο το οποίο δεν μπορεί να επικοινωνήσει πλέον με αυτό που θα λέγαμε εμείς εδώ με τη δική μας γλώσσα λαϊκά στρώματα. Δηλαδή δεν μπορεί να κατανοήσει την καθημερινή ανάγκη. Και οι εκλογές κρίνονται στην προηγούμενη φάση, δεν κρίνονται σε μια προεκλογική εκστρατεία. Η προεκλογική εκστρατεία απλώς κωδικοποιεί ένα πολιτικό σχέδιο. Έχει προηγηθεί μια προτέρα συνθήκη μέσα στην οποία έχει διαμορφωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε μια μέρα στην κάλπη. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι δημοκρατικοί επιστρατεύουν τους celebrities τις τελευταίες ημέρες μάλιστα, οι οποίοι ζουν μέσα σε ένα πλούτο, ορισμένοι από αυτούς πάρα πολύ ακραίο πλούτο και μέσα σε ειδικά προστατευμένες συνθήκες στην καθημερινή του ζωή, οι οποίοι επιχειρούν να συνομιλήσουν με ανθρώπους που ζουν σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Καταλαβαίνετε ότι το χάσμα αυτό είναι σκάβεται πολλά από τις παρουσίες αυτών των celebrities και στην πραγματικότητα η παρουσία των celebrities εκεί συμβολίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων. Και είναι να απορεί κανείς πως άνθρωποι που κατά κανόνα κάτι περισσότερο γνωρίζουν, εννοώ δηλαδή άνθρωποι επαγγελματίες της πολιτικής επικοινωνίας, να προβαίνουν σε αυτά τα λάθη. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί υπάρχει ένα λάθος εκτίμησης, μια λάθος ανάλυση, ότι η ισχυρή θα είναι πάντα ισχυρή. Και κάποια στιγμή εκεί που μεσολαβεί η λαϊκή ψήφος διαγράφει αυτή τη βεβαιότητα. Αυτό έπαθαν οι δημοκρατικοί στην Αμερική. Πολλά τόξη. Ένα ακόμα παράδειγμα για τους Αφροαμερικανούς. Μόνο τον τελευταίο χρόνο του 23 σκοτώθηκαν, η αστυνομία σκότωσε 268 Αφροαμερικανούς. Και γι' αυτό ο κύριος Μπάιντεν δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Λάμπρο, θες να σχολιάσεις κάτι? Η πραγματική ζωή λοιπόν πάντα είναι αυτή που δίνει στο τέλος της ημέρας. Στο τέλος της ημέρας. Να ακούσουμε το σχόλιο του Λάμπρου και να μας δώσει, Λάμπρο, και το ρεπορτάζ των ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε και στα δικά μας, αλλά το σχόλιο ως πρώτα για το θέμα που συζητάμε. Ερώτηση κυρίως στον κύριο Κουσούλη, θέλω να κάνω. Να κάνει με το... Βλέπουμε ότι πλέον στο πεδίο αυτό το οποίο είπατε, στο πεδίο πέρα του celebrity, έχουν μπει και οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Μαθαίνουμε από χθες ότι ο τρισεκατομμυρίουχος ίσως κύριος Έλον Μάσκ θα μπει στην κυβέρνηση του κύριου Τραμπ και θα αναλάβει και το κομμάτι που έχει να κάνει. Θα έχει ένα κεντρικό ρόλο από ό,τι ακούμε. Ναι. Το ρόλο που έχει να κάνει με τον περιορισμό της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος της κεντρικής κυβέρνησης. Κάτι, ένας ρόλος που δεν τον ξέρουμε. Αυτό είναι κάτι λογικό για την αμερικανική πολιτική σκηνή? Έχει ξαναγίνει, υπάρχει προηγούμενο? Θα σας πω, η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι μια λογική υπόθεση. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Η πολιτική έχει
πάρα πολλές ανορθολογικές πλευρές. Αλλά αυτό που θέτεται πρέπει να το δούμε ως δευτερεύον ζήτημα μέσα στην κεντρική πολιτική αναμέτρηση. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει ένας πάμπλουτος, ίσως και ο πλουσιότερος, αν δεν κάνω λάθος, ο άνθρωπος του κόσμου, συμμετέχει σε αυτή την ανατροπή και συμμαχεί με το σχέδιο εναντίωσης απέναντι στους δημοκρατικούς και το λεγόμενο κατεστημένο, πραγματικό ή όχι, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι που συμπορεύονται μαζί του αποδέχονται αυτό που είναι ο κύριος Έλον Μάσκ, κατά κάποιο τρόπο στο βάθος ακόμη και μπορεί και να το αγαπάνε αυτό και τον ευχαριστούν που είναι μαζί τους, γιατί τον αισθάνονται ως σύμμαχο δίπλα τους στην κοινή πορεία και διαδρομή. Άρα το κριτήριο ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και πάμπλουτος υποβαθμίζεται στο ύψιστο στόχο σε σύγκριση με τον ύψιστο στόχο που είναι η εκλογική νίκη. Μάλιστα. Λάμπρο, να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πρώτη μέρα συνεδρίου αυτή η οποία θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες, αυλία για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις 4 και μετά, σε λίγες ώρες από τώρα, περιμένουμε την αύξηση των πρώτων πούλμαν από την περιφέρεια που έχει να κάνει με στελέχη από την περιφέρεια που είναι στην Παλιά Κασελάκη. Επικρατεί μέχρι στιγμής ηρεμία. Η ηρεμία δεν επικρατεί χθες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ακούστηκε η μεγάλη βόμβα, την οποία πιστεύαμε ότι την είχαμε αφήσει κάπως στην άκρη, αλλά επανήλθε, που έχει να κάνει με το πόθεν έσχο του Ιού Κασελάκη. Ο κύριος Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε στην πολιτική γραμματεία και είπε ότι έχει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι το πόθεν έσχο του Ιού Κασελάκη είναι απόλυτα ψευδές. Από εκεί και μετά, ανοιχτό παράθυρο, ανοιχτή πόρτα πλέον επίσημα σε προεδρία του συνέδριου του Κασελάκη ότι θα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε ένα κόμμα αντιδημοκρατικό όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε ο κ. Πέτρος Παπάς, βουλευτής και υγιής, ο οποίος είπε ότι θα περιμένει σήμερα να δει αν οι διαδικασίες είναι αντιδημοκρατικές και να αποχωρήσει καθώς από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ρεπορτάζ το οποίο το αναφέρουμε και εμείς εδώ σήμερα σε σχέση με την κοινωνική ομάδα. Είχαμε μιλήσει προηγούμενο εβδομάδα, είχαν πει για 19 βουλευτές με τους οποίους έχει κάνει επαφή ο κ. Κασελάκης διερευνητικά. Αυτοί οι οποίοι σκέφτονται να κάνουν ίσως και άμα και όταν το απενωνεμένο διάβημα είναι μόλις 4 ή 5, όχι παραπάνω. Μάλιστα. Θεωρεί το σχόλιο σου. Εντάξει. Σήμερα είναι η ώρα 0. Όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω τα λέγαμε και οδηγούνται τα πράγματα. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του συνεδρίου, θα έχουμε διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, μέχρι το Δεκέμβρη δεν θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα αυτό που ξέραμε. Με πολλές πιθανότητες, έτσι τώρα ο αριθμός παίζει, να μην είναι ούτε καν αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα, το αν θα υπάρξουν συγκεντρώσεις, αν θα υπάρξει τοξικότητα, ένταση κτλ., νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους, όχι μόνο τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να προβληματίσει όλους μας τα ζητήματα της δημοκρατίας, έτσι, σε μια περίοδο που όλο και περισσότερο υπάρχει πρόβλημα στη σχέση πολιτών με τους πολιτικούς. Είχαμε καλά δείγματα γραφής από τις σοκοματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, το έχουμε πει, έτσι. Δεν ακολουθήθηκε αυτή η οδός δυστυχώς στο ΣΥΡΙΖΑ και επιμένω ότι εδώ φαίνεται τώρα ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό μέσα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κενό και σε πρόσωπα αλλά και σε μη παραγόμενες πολιτικές που να είναι και επίκαιρες και να μπορούν και να συμφέρουν. Πάμε σε αποσύνθεση. Παρατηρούμε τη συνθήκη τέλους ενός κόμματος. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα κόμμα πεθαίνει και βλέπουμε τους τελευταίους σπασμούς του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως προϊόν της κρίσης μετά το 19 που ιτήθηκε με ένα ευπρεπές ποσοστό, ευπρεπέστατο ποσοστό, δεν μπόρεσε να αναπλάσει πολιτικά τον εαυτό του, δηλαδή να προσαρμοστεί με τη νέα συνθήκη, να διατυπώσει ένα νέο λόγο, ενδεχομένως να υιοθετήσει μια νέα διαχείριση, να γίνει κάτι άλλο δηλαδή από την προηγούμενη φάση και τον προηγούμενο εαυτό του. Αυτό οδηγεί στην ήττα του Μαΐου του 23, στην ήττα του Ιουνίου του 23 και στην εκλογή ενός απολύτως αγνώστου ανθρώπου εναντίον αυτού του υποψηφίου, του κυρίου Κασελάκη, απέναντι στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, ο οποίος αποδοκιμάζεται. Η θητεία του κυρίου Κασελάκη είναι αυτή που τη γνωρίζουμε, με πολλά καταστροφικά στοιχεία για το κόμμα αυτό, και σήμερα επιχειρείται μια από την παλαιά φρουρά του κόμματος αυτού, υπεράσπιση αυτού του παλαιού εαυτού. Επειδή όμως αυτό έχει πεθάνει, δηλαδή η εμπιστοσύνη έχει χαθεί, δεν έχει καμία ακτινοβολία, καμία πιστικότητα, καμία επικοινωνία ουσιαστική με το μεγάλο κοινωνικό σώμα και τα προβλήματά του, το κόμμα αυτό κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να ανασυσταθεί. Όπως σωστά είπατε, θα πάει, άκουσα και εγώ σήμερα τον κύριο Κασελάκη, στην πραγματικότητα προαναγγέλει μια διάσπαση και τη δημιουργία ενός κόμματος. Θα πάει σε μια διάσπαση και θα παραμείνει ένα μικρό κόμμα, το οποίο δεν ξέρω πόσους βουλευτές θα έχει,
αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αυτό που ενδεχομένως φαντάζονται ορισμένα στελέχη του και πάλι την εξουσία. Συνεπώς, θα είναι ένα στοιχείο του πολιτικού κατακαιρματισμού, ο οποίος εμπεδώνεται στη χώρα και θα προσθέσει ο νέος μικρός ΣΥΡΙΖΑ, όπως απομείνει, ένα στοιχείο πολιτικής κρίσης μέσα στην πολιτική κρίση που ήδη βιώνουμε. Θοδωρή. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος δύσκολη, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, το έχουμε πει κατά εξακολούθηση, έχουμε τα ζητήματα και στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω είναι μια περίοδος που πρέπει να μας έχει όλους προβληματισμένους. Βλέπω να υπάρχει και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μια οριζόντια έτσι, πολιτική κρίση. Έτσι, αυτή τη στιγμή και στη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Τα λέγαμε και με τα ελληνοτουρκικά, έτσι βλέπουμε και τη στάση του Αντώνη Σαμαρά. Γενικότερα, βλέπουμε ο κόσμος να αποστασιοποιείται, βλέπουμε τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Όλο και περισσότεροι πηγαίνουν στις γκρίζες ζώνες να δεν τοποθετούνται και δημοσκοπικά. Τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν αγγίζονται όπως θα έπρεπε να αγγίζονται ούτε από την αντιπολίτευση, είτε είναι αξιωματική είτε γενικότερη αντιπολίτευση. Βλέπω μία δύσκολη περίοδο. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε εσείς. Ναι, αν είχα το λόγο, θα έλεγα έτσι όπως το λέτε, να πάρουμε ένα πραγματικό στοιχείο. Χθες μάθαμε ότι η Ελλάδα είναι τρίτη από το τέλος στον μέσο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 17.000 το μένα, ο μέσος μισθός και είναι τρίτη από το τέλος. Αυτή είναι η πραγματική ζωή στην Ελλάδα σήμερα, που είναι αποτέλεσμα μιας συνθήκης πάρα πολύ δύσκολης, κάτω από την οποία στο υπόστρωμα, στο υπέδαφος της οποίας υπάρχει μια πολιτική κρίση, θα έλεγα που προετοιμάζει την ένταση του εαυτού της. Γιατί η χώρα θα πάει σε μια πολιτική κρίση πάρα πολύ μεγάλη, αγαπητοί φίλοι. Έτσι. Ήδη η πολιτική κρίση αυτή εμφανίζεται μπροστά μας και ακούμε το βουητό της. Η χώρα έχει αντιμετωπίσει ήδη μια κρίση εμπιστοσύνης. Οι ευρωεκλογές είναι μια φοβερή κρίση εμπιστοσύνης. Η μεγάλη αποχή είναι έκφραση αυτής της κρίσης εμπιστοσύνης. Και το χαμηλό ποσοστό που παίρνει το κυβερνών κόμμα όταν πλέον έχει αποχωρήσει από το μέτωπο ο εκλογικός του αντίπαλος που χρησιμοποιήθηκε εκλογικά υπέρ του, δηλαδή ως ελπίδα εκλογική, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας καταραίει, καταραίουν και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και πάει στο 28%. Δίπλα ένα μικρό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατά την εκτίμησή μου δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει μεγάλο κόμμα, θα παραμείνει ένα μικρομεσαίο κόμμα, έχει συναντηθεί με τα εκλογικά του όρια. Έχουμε έναν κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται ασφαλώς. Αυτό είναι μια κρίση αντιπροσώπευσης. Και αυτή η κρίση αντιπροσώπευσης δεν μπορεί εύκολα να θεραπευτεί. Και την κρίση αντιπροσώπευσης διαδέχεται πάντα μια κρίση διακυβέρνησης. Με την οποία θα συναντηθούμε, κατά τη γνώμη μου, σύντομα. Θα πάμε σε εκλογές κάποια στιγμή, στο τέλος του 25, στις αρχές του 26. Εκεί θα διαπιστωθεί. Θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, γιατί δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, ακόμη και αν αλλαγή του εκλογικού νόμου επιχειρηθεί από το κυβερνών κόμμα. Και τότε η χώρα υποχρεωτικά θα πάει σε μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας, η οποία θα συναντηθεί με πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα, τα οποία θα υποχρεωθεί εκ της ανάγκης να αντιμετωπίσει. Είτε πρόκειται για τη βία που έχει εγκατασταθεί στη χώρα, είτε πρόκειται για τα εισοδήματα, την εργασία, την αμοιβή της εργασίας, και είτε πρόκειται για το δημογραφικό ζήτημα που έχει μια υπαρξιακή διάσταση για την πατρίδα μας. Μάλιστα. Λάμπρο, πριν το τελευταίο σου σχόλιο, θα δω, παρακαλώ. Ναι. Αν επιτρέπετε, και θα έχει εξαλειφθεί και πάρα πολύ ο χρόνος, η περίοδος προσαρμογής και χάριτος. Έτσι, το 32 είναι αύριο στην πολιτική. Απολύτως, όπως το λέτε. Ναι. Μα υπάρχει και οφορείται μια οικονομική κρίση και ναι. Στη χώρα. Τη βλέπω. Και να αναμένουμε χειρότερα από το 10. Λοιπόν, nice. Και με αδύναμες κυβερνήσεις, αυτό θα είναι τεράστιο ζήτημα. Πριν δώσω το λόγο στον Λάμπρο, απλώς επί του πιεστηρίου μια είδηση. Θα έχουμε επίσκεψη πολιτικού αρχηγού στην περιοχή μας την Κυριακή. Συγκεκριμένα, δούμε την κάρτα. Ο κύριος Βελόπουλος είναι από το site μας η είδηση. Θα βρεθεί στην Κοζάνη και την Φλόρινα την Κυριακή. Το πρόγραμμά του στο site μας flashpavlatv.gr. Λάμπρο, λόγο σε σένα. Ναι, κύριε Κουσουλή, πιανόμενος από την τελευταία τοποθέτησή σας για την πολιτική κρίση, η οποία είναι μπροστά μας και θα την δούμε τα επόμενα δύο χρόνια. Επειδή έχουμε μια τάση σαν πολιτικό γενικευμένο ακροατήριο να αναζητούμε πρόσωπα του παρελθόντος ως ενωτικά πρόσωπα για την επόμενη μέρα, πόσο μάλλον τα διανύουμε τέτοιες κρίσεις, οι οποίες είναι εν όψη. Πιστεύετε ότι σε αυτή την κρίση θα χωράνε πρόσωπα τα οποία έχουν διαδραματίσει βασικούς ρόλους είτε στην Πρωθυπουργία είτε στην κορυφαία πολιτική σκηνή τα προηγούμενα χρόνια? Το θεωρώ δύσκολο αυτό. Νομίζω καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Παπαδή, ότι αυτό έχει εξαντληθεί.
Δηλαδή, ό,τι έχουμε ζήσει την προηγούμενη δεκαετία, που ήταν στην πραγματικότητα ένα τραύμα πάνω στο κοινωνικό σώμα, δεν θα επιτρέψει σε παλαιά πρόσωπα να διεκδικήσουν κεντρικούς ρόλους. Και δεν θα μπορούν με πιστικότητα και εμπιστοσύνη να συμπράξουν σε αυτή την ανάγκη της εξόδου από την κρίση. Έχω τη γνώμη λοιπόν ότι οι νέα πρόσωπα, αυτά που υπάρχουν βέβαια στην πολιτική ζωή και νέα πρόσωπα, θα συμπράξουν σε αυτό όταν πια η ανάγκη θα μας υποχρεώσει να πάμε σε αποφάσεις, τις πολιτικές δυνάμεις δηλαδή, που σήμερα αν τις ρωτούσαμε θα μας έδιναν αρνητικές απαντήσεις. Μάλιστα. Γιατί οι πολιτικές δυνάμεις έχουν μία φαντασία ότι μπορεί να πετύχουν εκλογικά αποτελέσματα τα οποία δεν θα μπορέσουν ποτέ να πετύχουν στην πράξη. Ο κατακριματισμός, κατά τη γνώμη μου, θα ενταθεί όσο ο χρόνος περνάει και με την έννοια αυτή η ανάγκη της συνεργασίας θα επιβληθεί από την ίδια την ανάγκη της ζωής. Ευχαριστούμε, κύριε Κουσούλη. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία αυτή που είχαμε. Εγώ καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε και τον Λάμπρο. Με τον Θοδωρή θα παραμείνουμε μαζί και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Τώρα διαφημίσεις.